Οι Ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν την Τρίτη το κύριο συνοριακό πέρασμα μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου στη Ράφα, αποκόπτοντας τη βασική διαδρομή από την οποία παρέχεται ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η κατάληψη του περάσματος είναι ένα σημαντικό βήμα για τη διάλυση των στρατιωτικών και οικονομικών δυνατοτήτων της Χαμάς. Η κατάληψη του περάσματος στη Ράφα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων που διατηρεί ακόμα η Χαμάς και των 4 τρομοκρατικών ταγμάτων που βρίσκονται στη Ράφα. Η UNICEF αναφέρει ότι εκατοντάδες οικογένειες έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν τη Ράφα προς άλλες περιοχές της Γάζας που μπορεί να είναι πιο ασφαλείς. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι η επιχείρηση στη Ράφα είναι μια στοχευμένη αντιτρομοκρατική επιχείρηση. Αυτό που μας είπαν οι Ισραηλινοί ομολογοί μας είναι ότι αυτή η επιχείρηση ήταν περιορισμένη και σχεδιάστηκε για να αποκόψει τη δυνατότητα της Χαμάς να εισάγει λαθρέα όπλα και κεφάλαια στη Γάζα. Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνοι εκτιμάται ότι έχουν καταφύγει στη Ράφα εκτοπισμένοι από άλλα σημεία της Γάζας. Οι περισσότεροι ζουν σε καταβλισμούς με περιορισμένη πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό και υγειονομική περίθαλψη. Η Χαμάς χαρακτηρίζει την επίθεση στη Ράφα έγκλημα πολέμου. Η ναζιστική επίθεση της κατοχής στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου είναι ένα σοβαρό έγκλημα εναντίον μιας μη στρατιωτικής εγκατάστασης που προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο. Με το πέρασμα της Ράφα αποκλεισμένο για τα φορτηγά, ο ΙΕ προειδοποιεί ότι οι δύο κύριες αρτηρίες αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα είναι πλέον κλειστές. Το Ισραήλ έκλεισε προσωρινά και το συνοριακό πέρασμα Κερέμ Σαλόμ την περασμένη εβδομάδα, μετά την επίθεση με ρουκέτες της Χαμάς στο σημείο.